Εδώ, όπως βλέπετε πίσω μας, ξεκίνησε πάλι η ασφαλτόστρωση εδώ στη λιμενική ζώνη, κάτω στην παραλία μας. Θα ολοκληρωθεί τώρα αυτό. Τώρα πάμε μέχρι εκεί τη Δημαρχία, στο κτίριο της Δημαρχίας. Από εκεί μετά συνεχίζει μέχρι μέσα του Καμπουράκη, το οποίο το βράδυ θα σκάψουμε πάλι για να είναι έτοιμο. Βλέπετε ότι θα αλλάξει η εικόνα του λιμανιού. Θα γίνει με αυτό το έργο, αλλάζει του λιμανιού και βέβαια ο Λύσης Καλύμνου με αυτά τα ασφαλτικά που γίνονται. Έχουμε και το θέμα με στην τεχνική υπηρεσία πάνω που γίνεται το φυτώριο. Αν πάτε το δείτε, έχετε να περάσει, να δείτε πώς έχει αλλάξει τελείως η εικόνα. Βέβαια με το τελείωμα του φυτωρίου θα ξεκινήσουμε δίπλα που θα τα δείξετε κάποια άλλη στιγμή, κύριε Μακαρούνα. Θα βάλουμε μπροστά δίπλα στην άλλη μάντρα που έχουμε, δίπλα στο Βαρσαμίδιο λεγόμενο, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Θα θέλα να το πάρετε, να έρθετε να τα πάρετε εσείς για να δείτε πώς είναι και πώς θα γίνουν μετά, γιατί πρέπει να καθαρίσει και αυτό. Έχει και εκεί ένα πρόβλημα, γιατί έχει γίνει ένας δρόμος στη μέση της μάντρας, το οποίο θα φτιαχτεί και αυτό. Θα τα πούμε επί τόπου εκεί για να μπορώ να σας τα δείξω. Τώρα δεν μπορώ να σας τα δείξω από εδώ για να καταλάβετε εκεί. Πάντως βλέπετε ότι τα έργα συνεχίζονται. Δεν θα πω κάτι άλλο για την καθαρέωτα, γιατί λέμε κάθε μέρα, η οποία συνεχίζεται σε όλη την Κάλυμνο σχεδόν. Και απλώς κάθε έργο που γίνεται είναι ένα καλό, ένα κάτι παραπάνω για την ομορφιά και την εξυπηρέτηση του Καλύμνου.